The confidence of ordinary Greeks is at an all-time low. Banks are closed, daily withdrawals are limited to 60 euros a day. And on Sunday, a referendum will be held on a new bailout program. The crisis in Greece has divided the nation. Questions are circulating over the repercussions of a default and a possible Greek exit from the Eurozone in the coming weeks. Everyone, it seems, has an opinion. Η χρεοκοπία μπορεί, αν γίνει άτακτη, να οδηγήσει σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, χωρίς αμφιβολία. However, the experts said that the problem is only temporary and a solution will be offered soon. Αυτό άλλωστε δεν έχει απλά διακηρυχθεί μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και από όλους τους θεσμούς και αν θέλετε και από τους φορείς που στην ουσία στην Ευρώπη αποφασίζουν, δηλαδή από την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ολλάντ. Gotis appeared optimistic that after the July 5th referendum, Greece won't have to make such extreme choices. Το σχέδιο των δανειστών για την ελληνική οικονομία περιέχει μέτρα τα οποία οδηγούν στην περαιτέρω ύφεση. Όμως από την άλλη, επειδή αναμένονται κάποιες ενισχύσεις κεφαλαιακές για την ελληνική οικονομία, από το πακέτο Juncker, αυτά τα περίπου 35 δισεκατομμύρια που με σωστά προγράμματα μπορούμε πολύ γρήγορα φέτος ήδη, δηλαδή να απορροφήσουμε κάποια χρήματα. Does he consider Sunday's referendum as a choice between leaving or staying in the euro? In Ελλάδα, η οποία είναι το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της παλιάς ΕΟΧ του 1961 και το 10ο μέλος πλήρως συνδεδεμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, αντιλαμβάνεστε ότι η έννοια και η ιδιότητα του Ευρωπαίου είναι συνυφασμένη με την ιδιότητά μας ως Έλληνες και δεν μπορούμε να αποχωριστούμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Media reports say Greek banks may not reopen next week and depositors could face losses. Κάνουμε υπομονή. Κρατάμε τα μετρητά μας, πληρώνουμε με κάρτες. Εγώ έχω μεσητικό γραφείο στο Πολωνάκι. Δεν έχω μετρητά και κάνουμε βόλτες. Φόβο νιώθουμε, τι να νιώθουμε δηλαδή, χαρά.